Πάμε στη Μίνα τώρα για να δούμε αν η αστυνομία είναι κοντά στη σύλληψη του πιστολέρο. Ναι, Νίκο, έχουν καταλήξει σε έναν ύποπτο, τον οποίο μάλιστα αναζητούν από χθε, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν. Έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει απασχολήσει πολλέ φορέ τι αρχέ, τι ελληνικέ αρχέ, για επιθέσει, για ναρκωτικά, για ληστεία. Είναι ένα άτομο με το οποίο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η ελληνική αστυνομία. Ένα άτομο το οποίο, ξαναλέω, προσπαθούν να το αναζητήσουν και δεν μπορούν από το βρουν. Και γιατί σα λέω ότι προσπαθούν να το αναζητήσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο που εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Είναι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστε. Ε, σύμφωνα λοιπόν με τι πληροφορίε που έχουν στη διάθεσή του οι ελληνικέ αρχέ, Νίκο, το αυτοκίνητο αυτό το είχε νοικιάσει με τα στοιχεία του το άτομο το οποίο βλέπουμε να πυροβολεί. Ah, Όμω right. αυτό δεν αποτελεί για τους αστυνομικούς ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε από μόνο του να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσαν να συντάξουν δικογραφία σε βάρο του συγκεκριμένου προσώπου. Και αυτό γιατί, γιατί θέλουν να περιμένουν τα στοιχεία εκείνα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που να πιστοποιούν ότι ήταν στο σημείο τη επίθεση. Ότι ήταν αυτό που τράβηξε το πιστόλι και εν ψυχρό αρχίζει να πυροβολεί ένα-ένα τα παιδιά. Αφανεί αφανεί και να φάνηκε να έχει στο πολύ κεφάλι. μεγάλη ευχαίρεια γιατί σοκάρει το, το post, πόσο εύκολα βγάζει αυτό το εννιάρι παλάμη και σε Τρία δευτερόλεπτα, ένα, δύο, τρει, στο κεφάλι. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Και προποφανές. μάλιστα την ώρα ανήκω που ένα από τα παιδιά, όπω τα έχουμε δει, πιστεύει ότι έχει λήξει η παρεξήγηση που έχει ναι, ναι. δημιουργηθεί. Με Γύρισε ταξίκες. πίσω. Γύρισε την πλάτη του για να πάει προ την υπόλοιπη παρέα και εκείνη την ώρα σε απόσταση αναπνοή, σχεδόν εξ επαφή ήταν, που συνεχίζει λοιπόν να πυροβολεί τα παιδιά. Ε, Πάντω θέλω να σα πω ότι φαίνεται ότι το ανθρωποκινητό αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι ελληνικέ αρχέ είναι στα ίχνη του και είμαστε σίγουρα εν αναμονή εξέλιξεων. Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Καρμίτου.